Τον αγώνα σας τον προσφέρει η εταιρεία εμπορίων φρούτων και λαχανικών Β46. Τροφοδότηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με χοντρική στην κεντρική αγορά της λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος Ηλίας Μουστάκας 6976-810-092. Άριστη ποιότητα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά στους καταναλωτές με υπευθυνότητα. Εταιρεία εμπορίων φρούτων και λαχανικών Β46. Σας προσφέρει τον αγώνα. Ώρα κυπέλου σήμερα, η τέταρτη φάση του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας παρουσιάζει το δικό της ενδιαφέρον. Ελίας Ποντοσκυρθιάς και Φίνικας Πολύγνης θα βρεθούν αντίπαλοι με στόχο να συνεχίσουν την ακάθεκτη πορεία στο δεσμό για μια θέση προς τον τελικό. Ένα παιχνίδι βέβαια που αναμένεται να παρουσιάσει το δικό του ενδιαφέρον παρά τις πολλές αλλαγές των δύο ομάδων στο σημερινό αγώνα. Να θυμίσω το παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε σε περιγραφή του Σωτήρη Καραζαρίδη. Σας το προσφέρει η εταιρεία εμπορίων φρούτων και λαχανικών Β46 στην κεντρική λαχανικά της Θεσσαλονίκης με υπεύθυνο τον Ηλία Μουστάκα και 6976-810-092. Άριστη ποιότητα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τροφοδότηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Κοντά σας σε λίγα λεπτά για να δούμε πώς θα κριθεί η σημερινή μονομαχία των δύο ομάδων για μια θέση στη συνέχεια του δεσμού του κυπέλου. Ελίας Ποντοσκυρθιάς εναντίον Φίνικα Πολύγνης. Do it.
Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από την όμορφη Κρυθιά της Θεσσαλονίκης. Τέταρτη φάση του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, σε ένα παιχνίδι που παρουσιάζει σίγουρα το δικό του ενδιαφέρον, για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες έχει το θάρρος και την ικανότητα να προχωρήσει στο δεσμό του κυπέλου με στόχο για να προχωρήσει για μια θέση προς το τελικό. Παρά τις πολλές αλλαγές, η ομάδα των Λίσπων του Κρυθιάς και ο Φίνικας Πολύγνης, και παρά τη διαφορά το ότι τους χωρίζει μια κατηγορία, οι δύο ομάδες καλούνται να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και σίγουρα οι δύο προπονητές που έχουν ευκαιρία να δώσουν χρόνο λιγότερη συμμετοχή ποδοσφαιριστών να δείξουν βέβαια ότι αξίζουν για μια θέση στην ενδεκάδα. Θα τα πούμε όλα αυτά. Να πω τον αγώνα σας το προσφέρει η εταιρεία εμπορίων φρούτων και λαχανικών, τροφοδότηση όλη τη Βόρεια Ελλάδα με χοντρική στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης στη Λαχαναγορά. Β46 6976 810092. Άριστη ποιότητα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Πάντα φροντίζουμε για εσάς, για τον καταναλωτή. Ο Φίνικας Πολύγνης, κόντρα στον Αλίσποτο Κρυθιάς. Παιχνίδι που ήδη είμαστε στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από τη σειρά και να παρουσιάσω τις συνθέσεις και φυσικά τις δύο ομάδες όπως ξεκίνησαν στο σημερινό παιχνίδι. Με διαιτή τον κύριο Δημήτρη Τονίδη να διευθύνει το παιχνίδι της τέταρτης φάσης του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Κρυσταυρίδης Ανδρέας, ο πρώτος βοηθός, και Στακόπουλος Νίκος, ο δεύτερος βοηθός του. Ο Ίβο Μπάντζεφ ξεκίνησε με τους Δαμασκηνό Καδοκάρια, Βαλαβάνης, δεξιά, Τσιναρίδης, Μιλωνάς, Τσιμίνας, στο κέντρο Θεογαρόπουλος, Αγαπητός, μπροστά, Μουτάφης, Στράμιλος, Μακρύδης Πέτρος και Χατζηλασκαράκης Παναγιώτης. Αυτή είναι η αντικάδα, θυμίζω, του Ελίσποντου Κρυθιάς που είναι με τα άσπρα χρώματα και κόκκινα χρώματα. Ενώ τώρα να δούμε αυτή την αντεπίθεση τώρα για την ομάδα της Κρυθιάς που βγαίνει τώρα μπροστά. Θα γίνει το σούτ από την προσπέρα του Στράμιλου, εδώ που πήγε να δημιουργήσει προϋποθέσεις προφανώς για να απειλήσει την αιστεία του Φίνικα. Και από την άλλη, ο Γιάννης Παπαδόπουλος ξεκίνησε για τους φιλοξενούμενους που είναι με τα γκρι χρώματα ο Φίνικας. Με τους Μιλωνάκα Δοκάρια, Μπόζογλου, Παπαδόπουλος, Απόστολος, Καλπακίδης, Ανδριανίδης, Πατήχης, Μπίνας, Δημητριάδης, Τάσος Παπαδόπουλος, Χριστίδης και Πολυχρονιάδης. Αυτές είναι δεκάδες των δύο ομάδων. Διευκρινίζω για ακόμη μια φορά, με τα άσπρα και κόκκινα ο Ελίσποντος Κρυθιάς, με τα γκρι και μαύρα παντελονάκια η ομάδα του Φίνικα Πολύγνης που είναι τώρα μπροστά. Με τον Καλπακίδη να δοκιμάζει ένα σουτ, δεν θα περάσει, θα κόψουν εδώ το Ελίσποντο. Η μπάλα όμως θα κονταριστεί και θα βρεθεί στα πόδια τώρα που πήγε να προωθήσει ο Ανδριανίδης εκεί σε μια παλιά. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα για τον Φίνικα που βγαίνει τώρα μπροστά. Προσπαθεί να αλλάξει, θέλει να δοκιμάσει το σουτ. Βλέπει την πορεία, out, εδώ χάνεται. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Φίνικα που πήγε να απειλήσει τον Δαμασκηνό. Όλα αυτά βέβαια σε ένα παιχνίδι που όπως είπαμε να δούμε ποιος από τους δύο θα μπορέσει να φανεί πιο αποφασιστικός και πιο ουσιαστικός για να μπορέσει να φτάσει στην νίκη πρόκριση σε έναν αγώνα νοκάουτ, θυμίζω, που διεξάγεται με πλεονέκτημα έδρας ο Λίσποντος Κρυθιάς που υποδέχεται τον Φίνικα Πολύγνης. Εκτελείται τώρα το ελεύθερο για τους παίχτες του Ελισποντού. Η κεφαλιά που έγινε, προσπάθησε ο Μακρύδης. Γύρισε την μπάλα πίσω, προηγουμένως εκεί στην ενέργεια που έκανε ο Ανδριανίδης. Θα γίνει ένα σούτ όμως στη συνέχεια από τον Τραμπουφλάκη εκεί από δεξιά, προσπαθώντας να βγει τώρα η ομάδα της Πολύγνης στην αντεπίθεση. Για να δούμε με την μπάλα τώρα παρά τις κόντρες. Εδώ θα διώξει σε μια βαθιά παλιά. Προσπάθησε να παιχτεί και το 1-2. Εδώ η μπάλα τώρα, για να δούμε τώρα, προσπαθεί να προωθηθεί ο Μπίνας, ο οποίος γίνεται κάτω στα σουτάρια, αλλά βάζει τα πόδια του ο αμυντικός εκεί του Ελίσποντου Κρυθιάς και συνέχεια παραχωρεί κόρνα. Εδώ ο Μπίνας που πήγε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για το Φίνικα στην κόντρα να διεκδικήσει την μπάλα και να κάνει το τελικό σουτ, αλλά πρόλαβε ο αμυντικός εκεί του Ελίσποντου Κρυθιάς και παραχώρησε το κόρνα. Συμπληρώνουμε το 7ο λεπτό της συνάντησης του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στην Κρυθιά της Θεσσαλονίκης παρακολουθείτε τον αγώνα κυπέλου της τέταρτης φάσης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ελίσποντος Κρυθιάς εναντίον Φίνικα Πολύγνης σε ένα παιχνίδι για όλους και για όλα και με στόχο βέβαια την πρόκληση των δύο ομάδων που έχουν και φιλοδοξίες στο φινό πρωτάθλημα. Εδώ πάνε να γίνει ένα σούτ από τον παίχτη του Φίνικα, παρότι τη βρήκε σε πλάτες εκεί αμυντικών της Κρυθιάς, κατέληξε σε κόρνα από την άλλη μεριά με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν θέση.
για να δούμε με καθαρές σκέψεις και σίγουρα πιο γρήγορες τακτικές, αλλά και πιο ουσιαστικές φάσεις επιβάλλονται οι δύο ομάδες να ψάξουν τον γκολ για να δώσουν και κίνητρο στο παιχνίδι που εξακολουθεί να μένει σε αυτό το ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου χωρίς γκολ στο 0-0. Κόρνερ για το Φίνικα. Για δούμε, θα εκτελεστεί η μπάλα σε σώματα. Μια κεφαλιά από κόντρες. Βγαίνει τώρα ο Βαλαβάνης. Διώχνει την μπάλα έξω. Εδώ πετάγεται το παίχτης εδώ του Φίνικα. Προσπάθησε να κερδίσει τη μονομαχία και έρχεται ο Δημητριάδης. Θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω. Από τα πόδια του Πατήχη. Θα γίνει ένα σούτ εδώ. Προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά η έξοδος του Δαμασκηνού θα μπλοκάρει την μπάλα κάτω από χέρια για την αιστεία του Ελίσποντου. Για να δούμε. Βλέπουμε το πρώτο ημίχρονο σίγουρα να προσπαθούν οι δύο ομάδες να μπουν στο ρυθμό του αγώνα, δημιουργώντας προϋποθέσεις. Η μπάλα τώρα παίζεται από δεξιά σε κατοχή για τον Φίνικα Πολύγνης, με προθυμένο τον Απόστολο Παπαδόπουλο, ο οποίος γίνεται κάτοχος. Ανοίγει χώρο από την άλλη μεριά. Για να δούμε από τα πόδια τώρα του Ανδριανίδη. Μπόζογλου. Ανδριανίδης. Για τον Καλπακίδη. Αυτός προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα. Επεμβαίνει τώρα. Για να δούμε τώρα αυτή τη φάση. Δεν πέρασε όπως ήθελε. Έχουμε πλάγιο για το Φίνικα. Καλπακίδης. Γυρνάει την μπάλα πίσω για τον Μιλωνά. Από τα πόδια τώρα από τον Αδριανίδη. Προσπαθεί να βγει μπροστά εκεί. Έψαξε να βρει τον Χριστίδη. Η μπάλα μετά που κότησε ευνοεί και πάλι το Φίνικα προσπαθεί να βγάλει συνεργασίες. Επιμένει εκεί ο επιθετικός του Φίνικα. Γυρνάει την μπάλα πιο πίσω. Αδριανίδης. Θα κάνει την κίνηση. Πιέζει εδώ ο Μακρύδης. Θα χρεωθεί. Σε φάουλ που κερδίζει η ομάδα του Φίνικα Πολύχνης. Για να δούμε, βλέπουμε ανοιχτό ποδόσφαιρο με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να μπουν στο ρυθμό του αγώνα. 0-0. Μπαλιά και κατοχή της μπάλας τώρα από δεξιά από τον Καλπακίδη που έκανε διαγώνια εκεί μια ενέργεια, αλλά βγαίνει τώρα μπροστά, ελέγχει την μπάλα ο Μιλωνάς, ο οποίος θέλει να βγάλει μπροστά τον Ελίσποντο, ψάχνει μια σέντρα, δεν πέρασε, απευθείας ο Ανδριανίδης στο σουτ. Για να δούμε τώρα με κεφαλιά, κατεβάζει την μπάλα ο Χατζηλασκαράκης. Προσπαθεί να παίξει μπροστά και ο Μακρύδης. Πήγε να βάλει τα πόδια του αγαπητός. Έχουμε την μπάλα να γυρνάει πίσω. Εκτελέσκεται το ελεύθερο. Εδώ προσπαθεί ο Χατζηλασκαράκης να φύγει μπροστά από τον αντιπαλό του που τον έκοψε. Αλλαγή και συνεργασία που έγινε από τα πλάγια με τον Παπαδόπουλο. Να προσπαθεί να περάσει. Επεμβαίνει τώρα ο Τσιναρίδης. Για να δούμε αυτή τη φάση που προσπαθεί να γίνει κάποιο ούτε εκεί. Δεν θα μπορέσει. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω και είναι για λογαριασμό της ομάδος για να δει συνέχεια για το Φίνικα. Για να δούμε. Παιχνίδι που όπως είπαμε εξακολουθεί να μένει το 0-0. Η μπάλα αποκλέψουμε τώρα που έγινε από τον Βαλαβάνη. Επαναφέρει ο Φίνικας με τον Χριστίδη. Για να δούμε αυτή τη σέντρα που πάει να γίνει. Εδώ από κοντά προσπαθεί να γίνει ένα σούτε. Επεβαίνει ο Σταύρος ο Μιλωνάς. Θέλει να περάσει τον αντίπαλό του. Θα πάρει πλάγιο. Φάουλ. Φάουλ για το Φίνικα τελικά χρεώνεται. Για να δούμε. Για να δούμε πώς θα κριθεί το παιχνίδι. Παρόλο που όπως είπα οι δύο ομάδες με πολλές αλλαγές στις εντεκάδες προσπαθούν να μπουν στο ρυθμό του παιχνιδιού για να μπορέσουν να δώσουν κίνητρο ώστε να σκοράρουν, να δημιουργήσουν τις φάσεις του αγώνα για να φτάσουν σε κάποιο γκολ. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που είναι ανοιχτό από ό,τι αναδεικνύεται, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να φτάσουν στην πρόκριση. Για να δούμε λίγο του Σκηθιάς και Φίνικας Πολύγνης.
σε ένα παιχνίδι ανοιχτό για κάθε ενδεχόμενο, προφανώς για την πρόκριση. Παρά που οι δύο ομάδες έχουν το μυαλό τους και στο πρωτάμα, αλλά σίγουρα και το κύπελο είναι ένα μεγάλο κίνητρο που θέλουν να προχωρήσουν. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Κατοχή για τον Έλισποντο που βγαίνει από δεξιά τώρα. Εδώ προσπάθησε να περάσει. Η μπάλα είναι... Και η μπάλα στα δίκτυα. Να το 1-0. Που έρχεται, φίλες και φίλοι, μετά από ωραία προσπάθεια ο αγαπητός, θα σκοράρει, θα νικήσει και τους αμυντικούς. Και έτσι λοιπόν ο αγαπητός με αυτή την ενέργειά του, παρά την προσπάθεια και από τον τραυματοβλάκα του Βίνεγα Πολύγνης, τον Μιλωνά, θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Και έτσι ο αγαπητός θα κάνει μια πολύ δανεική αρχή για τον Ελίσποντο, ανοίγοντας το σκορ στο 13 να προηγείται με 1-0. Έτσι λοιπόν, Ελίσποντο Σκηδιά, Φίνικα Πολύγνη 1-0. Και σίγουρα το παιχνίδι παίρνει πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Να που η ομάδα της Κρυφιάς κατάφερε ουσιαστικά να αξιοποιήσει τη φάση που δημιούργησε και με σκόρο τον αγαπητό να παίρνει τον πρώτο λόγο ανοίγοντας το παιχνίδι του κυπέλου κόντρα στο Φίνικα Πολύγνης. Ελίσποντος Κρυφιάς, θυμίζω, Φίνικας Πολύγνης 1-0 με σκόρο τον αγαπητό. Και συνέχεια αναμένεται σίγουρα να έχει ακόμα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατοχή τώρα από δεξιά από τον Χατζηλασκαράκη. Η μπάλα μετά από κόντρες θα φτάσει τώρα στα πόδια του Δημητριάδη. Προσπαθεί να περάσει. Εδώ επεμβαίνει ο παίκτης εδώ, θα πάρει και φάουλ ο παίκτης του Ελίσποντο και θα πάρει και την μπάλα. Σίγουρα το γρήγορο γκολ των γηπεδούχων έδωσε κίνητρο, αποκτώντας η τέταρτη σημασία στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα να δούμε αντιδράσει, πώς θα αντιδράσει ο Φίνικας στη συνέχεια, που είναι πίσω στο σκορ με αυτό το γκολ του αγαπητού που προηγείται ο Ελίσποντος Κρυφιάς με 1-0 του Φίνικα Πολύγνης για το δεσμό του κυπέλου. Έχουμε πλάγιο τώρα για το Φίνικα. Η μπάλα γύρισε πίσω τώρα στα πόδια του Καλπακίδη. Εδώ προσπαθεί να βγει κάποια σέντρα, δεν πέρασε. Με αποτέλεσμα η μπάλα να είναι στην κατοχή για την ομάδα. Εδώ στην προσπάθεια που κάνει ο Φίνικας Πολύγνης, Καλπακίδης. Αλλαγή τώρα από δεξιά από τον παίχτη του Φίνικα να βρει τον Αδριανίδη στα πλάγια. Μποζόγλου, Αδριανίδης, Καλπακίδης. Η μπάλα θα αλλάξει ωραία με τον Χατζηλασκαράκη τώρα να βγαίνει. Προσπάθησε ο Μακρύδης πλάγιο για την ομάδα του Φίνικα. Μπήκαμε στο 16ο λεπτό, βαδίζουμε στο 17ο λεπτό και από το 13 ο αγαπητός έδωσε ενδιαφέρον στη συνάντηση του κυπέλου, καθώς ο Ελίσποντος Κρυφιάς προηγείται 1-0, θυμίζω, του Φίνικα Πολύγνης. Στα πλαίσια του δεσμού του κυπέλου της τέταρτης φάσης που ακουθείτε από το γήπεδο της Κρυφιάς. Έναν αγώνα που θυμίζω, φίλες και φίλοι, σας το προσφέρει η Εταιρεία Εμπορίων Φρούτων και Λαχανικών, τροφοδότηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Β46, Ηλίας Μουστάκας, στην κεντρική αγορά της Λαχανογράφης της Θεσσαλονίκης. Άριστη ποιότητα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, πάντα με εμπειρία. 6976-810-092. Ένα γκολ που έδειξε σίγουρα και έδωσε κίνητρο στη συνάντηση. Από εκεί και πέρα να δούμε τις αντιδράσεις και για τον Φίνικα, ο οποίος προσπαθεί να ανέβει. Εδώ πήγε τώρα σε μια κατοχή ο Μπίνας με την μπάλα στα πόδια του. Δεν θα μπορέσει να σουτάρει, θα διώξουν εκεί
της Κρυφιάς, θα απομακρύνει την μπάλα για να τη βγάλει έξω. Ο Θεοχαρόπουλος. Ανδριανίδης. Μπόζογλου. Η βαθιά παλιά που έγινε. Η μπάλα είναι πλάγιο και κατοχή για τον Λίσπατο Κρυφιάς. Συμπληρώνουμε 18 λεπτά. Μπάλα μετά από κόντρες. Για να δούμε τώρα εδώ προσπάθεια με τους παίκτες του Φίνιγκαν να αλλάζουν την μπάλα. Καλπακίδης γίνεται αποδέκτης από το χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να ανέβει. Βγάζει παλιά τώρα στα πλάγια εκεί που συνεργάστηκε με τον Μπίνα. Έγινε το σούτ και από τον Παπαδόπουλο. Η μπάλα γύρισε στην ομάδα της Κρυφιάς. Προσπάθησε ο Μακρύδης να μπει στη φάση. Βάζει τα πόδια του για να σταματήσει την πορεία. Δεν μπόρεσε εκεί ο Μουτάβης. Ένα σούτ τώρα που γίνεται. Προσπαθεί να πιέσει. Ο Μιλωνάς θα βγει και θα μαζέψει. Για να δούμε όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο σίγουρα μετά τον γκολ αποκτάει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνάντηση. Από τη μια κυρία που πήρε ψυχολογία και από την άλλη ο Φίνικας προσπαθεί να βρει τις οροπίες. Για να δούμε τώρα, δοκιμάζει το σουτ παρά την πρόθεση ο Δημητριάδης, θα κονταριστεί, αλλά ξανά πάει να γίνει κάποιο σουτ. Και που επιμένει τώρα από δεξιά. Η κεφαλιά τώρα που πέρασε από όλους. Επεμβαίνει ο αρχηγός. Χριστίδης με την μπάλα. Θα κάνει το σόντ αλλά πολύ ψηλά και άστοχα. Αμνηστία από το Δαμασκηνό out. Η μπάλα μετά από κόντες εκεί που διώξαν εκεί του Φίνικα. Προσπαθεί τώρα να βγει από δεξιά. Τρέχει να διεκδικήσει την μπάλα. Εδώ μια σέντρα που θα γίνει. Πάει να βάλει το κορμί του εδώ. Θέλει ο Χριστίδης να σουτάρει. Κερδίζει μόνο ο παίκτης του Ελίσποντου. Αγαπητός τώρα σκόρο του αγώνα που έπαιξε σε αλλαγή. Και εδώ έχουμε φάουλ που κερδίζει ο παίκτης της Κρυφιάς με τον ίδιο τον Δημήτρη να πηγαίνει κοντά του. Ήδη συμπληρώσαμε το 21ο, βαθμίζουμε στο 22ο λεπτό. Ελίσποντος Κρυφιάς, Φίνικας Πολύνης, πάντα στο 1-0.
Μπροστά ο Φίνικας τώρα. Δοκιμάζει το σούτ από την ενέργεια που έγινε από τον Πόζο Κλουπ, παίρνει το κόρνερ. Θα γίνει σέντρα στο πρώτο δοκάρι, διώχνουν οι αμυντικοί εκεί της ομάδος για να βγάλουν την μπάλα έξω. Ξανά ο Φίνικας τώρα από δεξιά, επιχειρεί αυτή τη σέντρα, η προβολή και η φοβερή επέμβαση από το Δαμασκηνό στο σούτ που έγινε από τον επιθετικό του Φίνικα να προσπαθήσει να τον απειλήσει. Στο 23ο λεπτό, εδώ προσπάθησε ο Φίνικας να βρει την ισοφάριση. Εκτελέστηκε απευθείας. Η μπάλα περνά από όλους. Εδώ υπάρχει φάουλ σε σπρόξιμο από παίχτη του Φίνικα πάνω σε παίχτη της Κρυδιάς. Το 1-0 από τον κόλ του αγαπητού εξακολουθεί να δίνει το πρώτο λόγο στην ομάδα της Κρυδιάς που προηγείται εδώ στο γήπεδό της, στο θεσμό του κυπέλου της τέταρτης φάσης. Θυμίζω της Ένωσης Μακεδονίας, του Φίνικα Πολύγνης. Με δυο μάζα να προσπαθούν να δώσουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Εδώ πήγε να βγει μπροστά. Έψαξε την μπάλα ο Στραμιλός, δεν μπόρεσε. Κόβει τώρα από τα πλάγια και βγαίνει ο Μπίνας με την μπάλα. Που κάνει συνεργασία. Εδώ τώρα αλλάζει τώρα ο Παπαδόπουλος. Δοκιμάζει το σούτ, την μπάλα κονταρίζεται σε πόδι στον Μιλωνά και έχουμε κόρνερ. Για τον Φίνικα Πολύχνης. Θα γίνει σέντρα, η κεφαλιά απομάκρυνε την μπάλα όσο μπόρεσε. Για δούμε τώρα την προσπάθεια που γύρισε πίσω η μπάλα στο Μιλωνά. Κατοχή για το Φίνικα. Εδώ προσπαθεί να βγει κάποια σέντρα, δεν πέρασε. Δεξιά τώρα, για να δούμε για το Φίνικα. Θα γίνει το σούτ από κοντά. Βάζει τα πόδια το Χατζηλασκαράκης, διώχνει την μπάλα. Συμπληρώνουμε το 26ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Κρυθιάς και με την ομάδα της Κρυθιάς να προηγείται μετά από εξαιρετική ενέργεια που έκανε στο 13 ο αγαπητός. Νίκησε το Μιλωνά και έγραψε το ελίσποδο της Κρυθιάς Φίνικας Πολύγνης 1-0 με σκόρο τον αγαπητό από το 13. Η Κρυθιά σίγουρα έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι του κυπέλου. Ψάχνει τις αντιδράσεις στο Φίνικας. Από εκεί και πέρα να δούμε και την ακόλουθη βέβαια συνέχεια. Η μπάλα τώρα δεξιά από τα πόδια του Δημητριάδη. Γύρισε πίσω. Κατοχή τώρα με τον Καλπακίδη. Θυμίζω ελίσποντο Κρυθιά, Φίνικα Πολύγνη πάντα 1-0. Συμπληρώνουμε 26 λεπτά και κάτι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Με το ενδιαφέρον σίγουρα να ανεβαίνει. Εδώ προσπαθεί να βρει αντιδράσει ο Φίνικα που παίζει τώρα μπροστά. Πάει να γίνει το σουτ. Δεν πέρασε. Διώχνει η αμυντική τη Κρυθιά. Απομακρύνει την μπάλα και στην αγία καταλήγει σε πλαγιό. Εδώ προσπάθησε να βγει τώρα μια σέντρα. Απομάκρυνε την μπάλα όσο μπόρεσε. Έδιωξε εκεί σε ένα χώρο τώρα που θα γυρίσει πίσω. Η μπάλα τώρα στα πόδια τώρα των παιχτών εδώ του Φίνικα. Καλπακίδης εκεί άνοιξε χώρο. Προσπαθεί εδώ στην προσπίση να περάσει τον αντιπάλο του. Θα πάρει πλάγιο.
που θα λες γρήγορα ο Παπαδόπουλος. Καλπακίδης. Για τον Αδριανίδη. Εδώ πήγε να γίνει ασο, δεν πέρασε. Εκτελείται το ελεύθερο από τον Δαμασκηνό. Η μπάλα για με αυτή την ενέργεια να κάνει κάποια σέντρα. Εδώ προσπαθεί να περάσει, αλλά υπάρχει εδώ μια σύγκρουση μεταξύ του Τσιμίνα με τον παίχτη της Πολύγνης. Ας ευχηθούμε να μην τίποτα σοβαρός ο τραυματισμός. Που ακούγονται οι φωνές του ποδοσφαιριστή στην προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα. Έχουμε αυτή τη διακοπή. Κατοχή τώρα από τον Καλπακίδη. Εδώ προσπαθεί να βγει κάποια μπαλιά τώρα από δεξιά για το Φίνικα. Εδώ προσπαθεί από την άλλη μεριά τώρα από το Φίνικα να βγάλει συνεργασίες. Συνεργάζεται με τον Παπαδόπουλο. Θα γίνει το σούτ, αλλά θα πέσει στη δεξιά γωνιά ο Δαμασκηνός και θα μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ υπάρχει offside που υποδεικνύει, μάλλον όχι επιθετικό, φάουλο έχει δείξει. Για τον Ελίσποντο η μπάλα. Στο 32ο λεπτό. Όλοι στη γραμμή,
Εδώ για να δούμε τώρα προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα ο αγαπητός του Σκόρου Ταγώνα που κλείνεται. Ψάχνει χώρο, θα κουραριστεί η μπάλα σε αμυντικό του Φίνικα. Κόρνερ. Εδώ ο Σκόρου Ταγώνα που προσπάθησε βέβαια να ξεκλειδώσει την άμυνα εκεί της Πολύγνης. Προφανώς για να ζητήσει κάποιο κόλ. Χατζηλασκαράκης θα πάρει θέση να δώσει συνέχεια. Να πω φίλες και φίλοι, είμαστε πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Παρακολουθείτε τον αγώνα κυπέλου της τέταρτης φάσης. Ελίσποντο Κυριάς Πίνικας Πολύγνης πάντα στο 1-0. Παιχνίδι θυμίζω που σας προσφέρει η εταιρεία εμπορίων φρούτων και λαχανικών Β46, τροφοδότης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με κοντική στην κεντρική αγορά της λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης. Άριστη ποιότητα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά με εμπειρία, υπευθυνότητα. Υπεύθυνος Ηλίας Μουστάκας 6976-810-092. Συνέχεια τώρα για την κρυφιά που βγαίνει τώρα μπροστά. Θα γίνει το σάπ από κοντά. Θέλει να τελειώσει κάποιο στη φάση. Θα δοκιμάζει το διαγώνιο σου την μπάλα. Χάνεται ευκαιρία λίγο από το ξυστό δοκάρι τη εστία του Μιλωνάδα. Καταλήξα out. Εδώ προσπάθησαν οι γηπεδούκοι να αξιοποιήσουν αυτή τη φάση. Στην εστία εκεί που έγινε. Προσπαθούν να ξεφύγουν στο σκορ. Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για την κρυφιά που μπήκε καλά στον αγώνα και έχει πάντα τον πρώτο λόγο με αυτό το 1-0 από τον κόλ του αγαπητού. Κατοχή για το Φινίκα. Γυρίζει μπάλα τώρα από την άλλη μεριά. Αποδέκτης που έγινε ο Καλπακίδης. Εδώ βάζει τα πόδια του, κερδίζει ο αγαπητός στις κόντρες. Και δοκιμάζει ένα σούτ από μακριά για να δούμε λίγο, έλειψε να πετύχει ένα από τα σπάνια γκολ που βλέπουμε πολύ στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών της Μακεδονίας. Είδε έξω τον Μιλωνά, πήγε να τον νικήσει από 50 σχεδόν μέτρα. Εξαπέλεσε ένα φοβερό σούτ, αλλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι. Κατέληξε out. Εδώ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ελίσποντο να ζητήσει ένα δεύτερο γκολ. Εξακολουθεί πάντα μετά τον γκολ να έχει και κίνητρο αλλά και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Με το Φινίκα να προσπαθεί να ανέβει. Κατοχή της μπάλας τώρα από δεξιά. Σε κλέψιμο τώρα για το Φινίκα που θέλει να βγει. Πιέζει εδώ τον αντιπαλό του ο Τσιναρίδης. Θα γίνει ένα σούτ εκεί. Εδώ θα πάρει φάουλ στο σπρώξιμο που έγινε από τον επιθετικό Χριστίδη. Ακόμα 10 λεπτά για να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε ένα παιχνίδι βέβαια που οι δύο ομάδες προσπαθούν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορεί η καθεμία. Η Κρυφιά σίγουρα μετά τον γκολ έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία. Είχε την ευκαιρία προηγουμένως να ψάξει ένα δεύτερο γκολ. Στέκεται καλά στο σημερινό παιχνίδι του κυπέλου. Με το Φίνικα να ψάχνει τη λύση μπροστά. Παπαδόπουλος που βγαίνει τώρα μπροστά. Για να δούμε τι θα κάνει. Θέλει να αλλάξει την μπάλα. Βγαίνει από τα πλάγια. Θέλει να τελειώσει ο Μπίνας. Ψάχνει το χώρο να γίνει το σουτ. Η μπάλα στα δίκτυα. Ισοβαρίζει ο Μπίνας σε 1-1 για το Φίνικα. Που βγήκε εκεί, έκανε την προσπίση, γύρισε το κορμί του και έτσι η Πολύχνη θα ισοφαρίσει και θα δώσει εκ νέου ενδιαφέρον στο παιχνίδι με αυτή την εξαιρετική ενέργεια από το νερό που άλλαξε την πορεία και την έστειλε στη δεξιά γωνιά της εστίας του Δαμασκηνού. Στο 36. 1-1. Να λοιπόν, με τον Μπίνα σκόρερ η ομάδα του Φίνικα καταφέρει να φέρει τις ισορροπίες στα αγώνα και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Μπαλιά τώρα που βγαίνει από τον Βαλαβάνη. Μακρύς προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα. Πήγε και ο αγαπητός. Και χρεώνεται με φάουλ. Η μπάλα από το χώρο του κέντρου. Περνάει την μπάλα τώρα δεξιά για τον Παπαδόπουλο. Μπήκαμε στο 37ο λεπτό. Ελίσποντος Κυρδιάς Φίνικας Πολύγνης 1-1. Με τον Μπίνα να ισοφαρίζει για τον Φίνικα στο 36. Προσπάθεια τώρα για τον αγαπητό. Να αλλάξει την μπάλα.
Θέλει να βγει. Επιμένει τώρα από τα πλάγια. Διώχνει όσο μπορεί μακριά. 1-1, θυμίζω, Φινίκας ισοφάρισε με τον Μπίνα. Ενώ μπήκαμε στο 37, ένα γκολ που ήρθε στο 36. Έτσι λοιπόν, Ελίσποντος Κηδιάς, Φινίκας Πολύγνης, 1-1. Στο 13 αγαπητό στο 1-0, στο 36 ο Μπίνας ισοφάρισε για τον Φινίκα, δίνοντας εκ νέου ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Για να δούμε, δύο ομάδες προσπαθούν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, διεκδικώντας την πρόκριση σε ένα ανοιχτό παιχνίδι, όπως αναδεικνύεται, σε ένα μεγάλο διάστημα του πρώτου μηχρόνου. Φάουλ για την ομάδα του Ελίσποντος Κηδιάς. Μιλωνάς δοκιμάζει βαθιά παλιά. Πετάχτηκε ο Χατζηλασκαράκης, προσπάθησε να αρπάξει και να αλλάξει την πορεία, αλλά δεν μπόρεσε. Out. Ανδριανίδης. Γύρισε την μπάλα πίσω. Καλπακίδης. Μπάλα από τα πόδια από τον Καλπακίδη, γύρισε πιο πίσω ο Αδριανίδης από την άλλη μεριά. Όσογλου. Χριστίδης θα κάνει μια παλιά τώρα μπροστά. Βγαίνει ο Φινίκας τώρα στην αντεπίδεση. Για να δούμε. Δοκιμάζει την παρασέντρα. Πήγε να βάλει τα πόδια του. Ο σκόρης ο Φάρης ο Μπίνας, αλλά δεν πρόλαβε. Απομάκρυνε την αμυντική της Κηδιάς σε κόρνερ. Με τον Χριστίδη να πηγαίνει να το εκτελέσει. Βλέπετε ότι όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον. Και αυτό αναδεικνύει ότι βλέπουμε σίγουρα ένα παιχνίδι που θα δούμε πώς θα κριθεί μέχρι το τέλος. Οι δύο ομάδες στα ίσα διεκδικούν την πρόκληση. Εδώ η μπάλα πέρασε από τους αμυντικούς, προσπαθεί να βγάλει την μπάλα έξω η ομάδα Κηδιάς. Θέλει να επαναφέρει ο Φινίκας. Πάει να κάνει το σούτ εκεί ο Δημητριάδης. Θα γίνει το σούτ από την άλλη μεριά, αλλά θα καταλήξει πίσω στο Δαμασκηνό. Για να δούμε την ανάλογη συνέχεια σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ακόμα 5 λεπτά. Βαθιά παλιά τώρα που έγινε. Προσπαθεί να περάσει. Κατεβάζει την μπάλα ο Μπίνας. Θέλει να σουτάρει. Διώχνει, αλλά ο ίδιος προσπαθεί να βρει χώρο από δεξιά. Εδώ θα γίνει σέντρα παράλληλη μέσα στην καρδιά και τη Κηδιά. Προσπαθεί κάποιο παίκτη στο Φινίκα. Το σούτ όμω που ακολούθησε, αλλά πολύ ψηλά η μπάλα από την ενέργεια του πατήχε, τα καταλήξει out. Από ένα γκολ οι δύο ομάδες και ανοιχτό ποδόσφαιρο με σημαντικές φάσεις να δημιουργούνται κατά διαστήματα. Να δούμε πώς θα κριθεί το παιχνίδι που δείχνει να έχει το δικό του ενδιαφέρον. Με την πρόσθετη ομάδα να περάσουν στην επόμενη φάση του κυπέλου, σε αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση που ακουδείται στα πλαίσια του κυπέλου από την Κηδιά της Θεσσαλονίκης, επιγραφή του Σωτήρη Καρασαρίδη για την τέταρτη φάση του κυπέλου. Παιχνίδι που σας προσφέρει η εμπορία φρούτων και λαχανικών Β46 Ηλίας Μουστάκας στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης, τροφοδότηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Με άριστη ποιότητα φρούτων και λαχανικών για τους καταναλωτές. Κατοχή της μπάλας για το Φινίκα. Προσπάθεια από τον Καλπακίδη. Γύρισε πίσω.
Από τα πόδια τώρα που έγινε εκεί η σέντρα η παράλληλη του Ανδρέα Νίδη. Θέλει να γίνει ένα σουτ. Απευθείας ο Μιλωνάς βγάζει την μπάλα έξω. Μπάλα περνάει τώρα από όλους εδώ. Προσπαθεί ο Δανιανίδης να βγάλει κάποια σέντρα. Άλλαξε την μπάλα. Πέρασε τον επιθετικό εκεί το Χριστίδη. Εδώ έχουμε παρά την πρόθεση από τον επιθετικό της Πολύγνης να καταλήγει πίσω χωρίς πρόβλημα για τον Δαμασκηνό. Προσπάθησε να περάσει ο αγαπητός μπροστά, θα πάρει φάουλ επιθετικό. Για να δούμε, κυλάει ο χρόνος, βέβαια το 1-1 παραμένει, αφήνει ανοιχτή την πρόκληση των δύο ομάδων, υπάρχει και το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε τις αντιδράσεις που προσπαθούν να δείξουν οι δύο ομάδες. Φάουλ τώρα για τον Λέσπο τον Κριστιάς που βγαίνει μπροστά. Για με αυτήν την εκτέλεση τώρα που θα γίνει. Θα βγάλει παλιά εδώ, προσπαθεί να πεταχτεί. Άλλαξε την πορεία ο Ανδριανίδης. Θα γίνει ένα γύρισμα απευθείας από τον Βαλαβάνη. Βγαίνει κοντά στην μπάλα ο Παπαδόπουλος που διώχνει. Κερδίζει τη μονομαχία. Υπάρχει offside που αναδεικνύεται. Εκεί ο Πέτσης Κριθιάς και η μπάλα είναι από τα πόδια τώρα από τον Παπαδόπουλο που άλλαξε. Καλπακίδης βγάζει τον Ανδριανίδη. Χριστίδης. Μοζογλου. Ανδριανίδης. Προωθεί την μπάλα στα πόδια του Καλπακίδη. Αυτός θα κάνει μια παλιά αλλά είναι μακριά να κινηθεί ο Παπαδόπουλος. Με αποτέλεσμα η μπάλα είναι πλάγιο για τον Λέσπο τον Κριθιάς, με τον Βαλαβά να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ήδη συμπληρώσαμε το πρώτο ημίχρονο, συμπληρώσαμε τα πρώτα 45 λεπτά. Οι δύο ομάδες μοιράζονται σκορ και εντυπώσεις σε αυτό το πρώτο ημίχρονο με την ενδεχόμενη πρόκληση να μένει ανοιχτή μετά το 1-1. Θυμίζω, ο αγαπητός άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, απάντησε ο Μπίνας και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Εδώ προσπαθεί και καλύπτει για να αλλάξει μπορεί ο Τσιναρίδης παραχωράντας πλάγιο. Η εκτέλεση τώρα για το Φίνικα. Όλα αυτά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Προσπαθεί εδώ να γίνει μια σέντρα. Γύρισε την μπάλα πίσω και ο Πατήκης. Καλπακίδης. Θέλει να περάσει. Κόβουν εδώ. Μακρύδης τώρα. Για να δούμε τώρα. Αντεπίδες για την Κριθιά. Προσπαθούν να καλύψουν τις θέσεις τους οι παίκτες του Φίνικα. Έτρεξε ο αγαπητός. Κέρδισε τη μονομαχία. Για να δούμε. Θέλει να δοκιμάσει σέντρα. Βγάζει παράλληλη προσπάθεια. Πήγε από κοντά. Δεν μπόρεσε τελικά να προλάβει να βάλει τα πόδια του και να νικήσει εκεί το Μιλωνά. Εδώ χάνεται ευκαιρία από το Χατζηλασκαράκι που πήγε να νικήσει τον Τραμμουρλάκια του Φίνικα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκτελέστηκε απευθείας και αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Τονίδης σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκεται εδώ στην Κριθιά. Για την τέταρτη φάση του κυπέλου, τον Ελίσπο τον Κριθιάς και τον Φίνικα Πολύγνης ισόπαλος 1-1. Θυμίζω το 13 αγαπητός έκανε το 1-0. Απάντησε ο Μπίνας στο 36. Σημαντικές φάσεις και οι δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κριθεί η συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο στο δεσμό του κυπέλου. Να θυμίσω τον αγώνα στον προσφέρει η εταιρεία εμπορίων φρούτων και λαχανικών Β46 στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης. Τροφοδότηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με υπευθυνότητα και άριστη ποιότητα.
Ηλίας Μουστάκας. 6976-810-092. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεκινά λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο για τον Φίνικα που δοκιμάζει τον σούτα μακριά, ο οποίος έκανε και δύο αλλαγές εκεί ο Παπαδόπουλος. Πέρασε. Έφυγε ο Καλπακίδης στο 46 και ο Ανδριανίδης για να περάσει τον Παπαδημητρίου και τον Βουτσά. Αλλαγή είχαμε και από την ομάδα της Κρυθιάς. Έφυγε ο Στράμιλος, θα σας πω σε λίγο ποιον πέρασε, ο Ιβο Πάντζεφ, για να κάνει και την πρώτη αλλαγή. Για να δούμε. Όλα για όλα πλέον σε ένα δεύτερο ημίχρονο που οι δύο ομάδες ψάχνουν τις λύσεις και τον γκολ της πρόκρισης. Ελέσποντος Κρυθιάς, Φίνικας Πολύγνης. Ανοιχτή πρόκριση ανάμεσα δύο ομάδες. Φάουλ για τον Ελέσποντο Κρυθιάς. Θα θυμίσω στο ημίχρονο τα αποτελέσματα του κυπέλου που έχουμε μέχρι στιγμής, που διεξάγονται σε αυτή την τέταρτη φάση. Μακεδονικός Γέφυρας Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου 0-0. Καμπανιακός Ολυμπιακός Κιμήνων 1-0. Νεχορούδα ΑΕ Ευόσμου 0-2. Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Και ΕΚ Δέλτα Μηχανιώνα 0-1. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα παιχνίδια του κυπέλου που ανοίγουν την αυλαία της τέταρτης φάσης. Και πάμε στη συνέχεια εμείς εδώ από την Κρυθιά με το παιχνίδι να προσπαθεί να έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τις προθέσεις των δύο ομάδων για πρόκριση. Κατοχή για τον Φίνικα, ο οποίος θα πάρει θέση να δώσει συνέχεια. Χριστίδης δοκιμάζει το σούτ απευθείας. Από κοντά θέλει να ολοκληρώσει. Έβαλε τα πόδια του, πήγε να ολοκληρώσει τη φάση. Ο Βουτσάς δεν μπόρεσε. Κόρνερ που εκτελείται από τον Χριστίδη. Εδώ προσπαθούν οι αμυντικοί της Κρυθιάς να βγάλουν την μπάλα έξω. Αγαπητός έκανα σούτ στο βάδος. Προσπάθησε να πατήσει την μπάλα ο Μακρύδης, που γίνεται κάτοχος. Παίρνει φάουλ στο σπρώξιμο από τον Παπαδόπουλο. Να πω ότι μπήκε ο Μίλκας ο Φώτης, μπήκε στον αγώνα. Στο 46 στη θέση του Στράμιλου. Μίλκας πατάει την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει. Βγαίνει από τα πλάγια. Για να δούμε. Μίλκας με την μπάλα. Θα επιχειρήσει τη σέντρα. Μακρύδης με το γόνατο. Πάει να γίνει το σούτ από το Χατζηλασκαράκι. Προηγουμένως εκεί διώχνει η αμυντική της ομάδας του Φίνικα. Και βγαίνει τώρα από την άλλη μεριά η ομάδα της Πολύγνης. Αλλά σταματάει την πορεία σε πλάγιο πριν ολοκληρωθεί αυτή η φάση. Τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ στο γήπεδο, φίλες και φίλοι της Κρυθιάς που διεξάγεται για το δεσμό του κυπέλου της τέταρτης φάσης. Ελέσποντος Κρυθιάς, Φίνικας Πολύγνης από το πρώτο ημίχρονο, θυμίζω, με σκόρο της Αγαπητού και Μίνα 1-1 οι δύο ομάδες. Εδώ προσπάθησε ο Πολυγνωνιάδης να σταματήσει την πορεία της μπάλας, δεν μπόρεσε. Πλάγιο. Εδώ θα γίνει μια βαδιά σέντρα. Προσπάθησε και διεκδικεί την μπάλα ο παίκτης εδώ του Φίνικα. Τροφοδότησε τον Πολυγνωνιάδη. Εκεί που πήγε με τον Μπόζογλου. Ο ίδιος και πάλι γίνεται κάτοχος. Θέλει να σουτάρει. Λάθος συνεννόηση. Πίσω η μπάλα. Για την Κρυθιά. Δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε μέχρι το τέλος
Ψάχνουν δύο ομάδες ένα δεύτερο γκολ. Μιλωνάς, δοκιμάζει βαθιά παλιά. Αλλάζει την πορεία. Εκεί ο Πολυγνωνιάδης παραχωρεί πλάγιο. Πριν ο αγαπητός γίνεται κάτοχος. Οι κόντρες. Κλέβει την μπάλα. Προσπάθησε να βγει. Τσιναρίδης στο πλάγιο για την ομάδα Τελίσποντου. Άλλαξε την πορεία ο Δημητριάδης. Εδώ τώρα βγαίνει μπροστά ο Χριστίδης. Θέλει να σουτάρει. Τελικά έχουμε το πλάγιο που είναι... για τον παίκτη της Κρυθιάς τώρα που προσπαθεί να διεκδικήσει την μπάλα. Αγαπητός ονομαχή με τον Παπαδόπουλο. Θα διώξει την μπάλα. Φάουλ που παίρνει ο Μίλκας από τον Μπόζογλου. Για να δούμε, δυο μας ψάχνουν τις λύσεις και την ουσία του παιχνιδιού για να φτάσω ένα δεύτερο γκολ. Μιλωνάς γεμίζει, αλλά εκεί δεν είναι ο αγαπητός. Λάθος συνεννόηση, πλάγιο για το Φίνικα. Μπόζογλου, θα πάρει θέση. Χριστίδης τώρα με την μπάλα. Γύρισε πιο πίσω. Μπόζογλου. Κατοχή από την άλλη μεριά. Δοκιμάζει μια παλιά τώρα μπροστά. Προσπαθεί να τρέξει. Διεκδικεί την μπάλα ο παίκτης εδώ. Παίρνει φάουλ. Εδώ τώρα προσπαθεί να βγει. Με την μπάλα να γυρνάει τώρα σε ένα χώρο τώρα που ψάχνει δεξιά μια αλλαγή. Παπαδημητρίου. Αλλάζει την μπάλα. Προσπαθεί και τον Φίνικα τώρα που περνάει ωραία στο Χριστίδη. Πολυγνωνιάδης θέλει να κάνει σέντρα, ψάχνει χώρο, δοκιμάζει το σούτ, αλλά ο Δαμασκηνός βλέπει την πορεία της μπάλας να καταλήγει out. Μιλωνάς έδωσε συνέχεια. Μίλκας, αγαπητός, θέλει να περάσει, βάζει τα πόδια του, σταματάει την πορεία ο Πατήχης. Είμαστε στο 54 το αγώνα, ένα το λεπτό του δευτέρου μηχρόνου. Εδώ στην Κρυθιά, στον αγώνα κυπέλλου Ελίσποντος Κρυθιάς, Φίνικας Πολύγνης 1-1. Παιχνίδι που σας προσφέρει, θυμίζω, η εταιρεία εμπορίων φρούτων και λαχανικών τροφοδότηση όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με χωτική Β46, στην κεντρική αγορά της λαχανοαγοράς Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος Ηλίας Μουστάκας, 6976-810-092, άριστη ποιότητα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε όλους τους καταναλωτές, με υπευθυνότητα. Εδώ βγάζει την μπάλα έξω. Έρχεται.
αλλαγή τώρα που έγινε. Εδώ προσπάθησε, αλλά υπάρχει. Παπαδημητρίου, η προβολή εδώ λίγο έλειψε να γίνει η ζημιά στην προσπάθεια ο Μιλωνάς να διώξει την μπάλα, αυτή κατέληξε τελικά κόρνερ. Για να δούμε αυτό το κόρνερ που θα πάρει θέση να εκτελεστεί. Παπαδόπουλος γύρισε την μπάλα, δοκιμάζει τόσο τα απευθείας, βρίσκει σε σώματα από τον Παπαδημητρίου, η μπάλα θα βγει από την άλλη μεριά, πλάγιο. Κατοχή για τον Φίνικα. Πανήγει η χώρα από την άλλη μεριά, στο χώρο του κέντρου. Μπόζογλου. Περνάει την μπάλα στα πόδια του Πολυγνωνιάδη. Αυτός άλλαξε ωραία προηγουμένως με τον Χριστίδη. Σέντρα, ψηλά η μπάλα, out. Για να δούμε με επιθέσεις, οι δύο ομάδες ψάχνουν τις λύσεις. Και βλέπουμε τη συνέχεια με το παιχνίδι να προσπαθεί να αποκτήσει και ουσία αλλά και κίνητρο σε ένα δεύτερο γκολ που ζητάνε οι δύο ομάδες. Δώδεκα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, εδώ στην Κρυθιά. Ελίας Παπαδόπουλος Κρυθιάς κόντρα στον Φίνικα Πολύγνης για το δεσμό του κυπέλλου της Ένωσης Μακεδονίας. 1-1. Ένα σούτορα που γίνεται από την άλλη μεριά. Τρέχει να κατεβάσει την μπάλα. Θέλει να περάσει ο Πολυγνωνιάδης. Διεκδικεί, αλλά έρχεται στην επιστροφή. Κλέβει ο Δημητριάδης. Βάζει τα πόδια του. Νέες κόντρες. Ένα διώξιμο τώρα που γίνεται. Η μπάλα σε ένα χώρο που βγαίνουν εκεί οι παίκτες του Φίνικα. Ο Παπαδημητρίου. Ενώ είναι πεσμένος κάτω ο παίκτης της Κρυθιάς που φαίνεται να χτύπησε στην διεκδίκηση της πάσης στην προηγούμενη φάση. Δημήτρης Τονίδης θα δώσει συνέχεια με ελεύθερο γιατί έχει σταματήσει το παιχνίδι. Από τα πόδια τώρα από τον Παπαδημητρίου. Κατοχή για το Φίνικα. Οι κόντες τώρα εδώ, θέλει να βγει. Η μπάλα είναι πίσω. Μιλωνάς. Δεύτερη αλλαγή για τον Ίβο Πάντζεφ. Μπαίνει ο Στεφανίδης στον αγώνα. Και φεύγει ο Μακρύδης στο 58 προς 59. Για να βγει τελικά, γιατί ενδέχεται να βγει παίκτης που είναι πεσμένος κάτω από την άλλη μεριά. Θα φύγει τελικά ο Μακρύδης. Θα φύγει ο Μακρύδης.
στο 60. Για να μπει στη θέση του ο Στεφανίδης. Πατήκης. Το σουτ που δοκιμάζει εδώ απλώνει ο Δαμασκηνός παρά την καλή πρόθεση από την ενέργεια που έκανε να βιδιάσει εδώ στο σουτ ο Παπαδόπουλος, ο Τάσος. Ο Δαμασκηνός άπλωσε έγκυρα τα χέρια του και σταμάτησε την πορεία της μπάλας. Χαμένη ευκαιρία για το Φίνικα. Στο 61. Αγαπητός. Οι κόντρες. Μπάλα διεκδικεί σε ένα χώρο που καλύπτει ο Μιλωνάς. Πλάγιο. Η μπάλα γύρισε από την άλλη μεριά. Σε λίγο βλέπω να μπαίνει το 14 και το 18 για το Φίνικα. Ο Γιαμπατζόγλου θα μπει και ο Ματακίδης. Η μπάλα πίσω. Εδώ προσπαθεί ο Πολυγνωνιάδης. Κλέβει ο Μποζόγλου. Ψάχνει χώρο να αλλάξει. Θα κάνει την κίνηση. Απομακρύνει ο Μιλωνάς. Αγαπητός, θα κάνει το στον μπροστά. Κατεβάζει ο Χατζηλασκαράκης. Κάνει την κίνηση. Περνάει, θέλει στο Μίλκα. Προσπαθεί να περάσει. Χρειάζεται με φάουλ. Φάουλ για το Φίνικα. Και αλλαγές. Μπαίνει ο Γιαμπατζόγλου και ο Ματακίδης. Στο 62. Πρέπει να έρθει ο Παπαδόπουλος και ο Χριστίδης. Πέτρο! Μποζόγλου, εκεί φύγανε. Όχι, εκεί βγήκανε. Έφυγε ο Τάσος Παπαδόπουλος και ο Χριστίδης από τον αγώνα. Και πέρασε και ο Μποζόγλου και ο Ματακίδης το 62. Αντεπίδες τώρα για το Φίνικα που τρέχει, αλλά δεν θα μπορέσει να προλάβει. Η μπάλα είναι πίσω για το Δαμασκηνό. Ένα γκολ ψάχνουν δύο ομάδες για να κριθεί η αναμέτρηση του κυπέλου. Παρά τις πολλές αλλαγές. Για να δούμε πώς θα κριθεί το παιχνίδι που αφήνει ανοιχτή την πρόκριση. Ενώ μπήκαμε στο 18ο λεπτό, 63ο λεπτό της συνάντησης. Εδώ στην Κριθιά για το δεσμό του κυπέλου. Για Μπατζόγλου πατάει την μπάλα. Στην πρώτη επαφή. Μίλκας. Η κίνηση που κάνει ο Χατζηλασκαράκης. Προσπάθησε να περάσει. Πήγε ο για με το πλάγιο εκτελέστηκε. Η μπάλα τώρα προσπαθούν εδώ να παιχτεί κάποια συνεργασία, να σούταν παράλληλα. Η μπάλα βγαίνει έξω, βάζει τα πόδια του, κερδίζει τη μονομάχη ο παίκτης του Φίνικα και προσπαθεί τώρα να βγει γρήγορα μπροστά. Για να δούμε. Πατάει την μπάλα. Επεμβαίνει όμως εκεί ο Τσιναρίδης, αλλάζει την πορεία. Πάει ο Στεφανίδης. Μποζόγλου. Μπροστά ο Φίνικας. Κόρνερ.
η σέντρα που γίνεται, η μπάλα πόλωσε εδώ, το σουτ από κόντρα και κάνετε ευκαιρία για τον Φινίκα που προσπάθησε να αξιοποιήσει εκεί που έγινε το σουτ από κοντά, αλλά η μπάλα βρήκε πόδια αμυντικών εκεί, των γηπεδούχων και κατέληξε κόρνερ. Στο 65 μπήκαμε. 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Για με αυτή την εκτέλεση τώρα. Θα γίνει σέντρα. Στο πρώτο δοκάριο ο αγαπητός Γιώχνη. Γύρισε την μπάλα πίσω επικίνδυνα από λάθος ενέργεια από τον παίκτη της ομάδος εδώ. Του Ελίσπον του Κρυθιάς. Το Μουτάφι έχουμε κόρνερ. Εδώ μια κεφαλιά από κοντά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-2. 1-2. Έκλεψε την μπάλα εκεί ο παίκτης του Φίνικα. Δεν μπόρεσαν οι παίκτες εκεί της Κρυθιάς να δουν την πορεία. Στην κλειστή γωνιά. Έτσι ο Φίνικας καταφέρει να κάνει ανατροπή στο σκορ και είναι μπροστά με 1-2. Στο 66. Μετά τον κόρνερ. Με σκόρε το Ματακίδη λοιπόν που αποτέλεσε τη χρυσή αλλαγή για τον Γιάννη Παπαδόπουλο δίνοντας επιθετικός τόνος στην όθηση του Φίνικα. Κατάφερε με την κεφαλιά και στο 66 να βάλει μπροστά τους φιλοξενούς που προηγούνται πλέον και παίρνοντας τον πρώτο λόγο με 1-2. Μετά το κόρμπ εκτελέστηκε. Έτσι λοιπόν αλήθεια του Σκυθιάς, Φίνικας Πολύγνης 1-2. Αντεπίδεση τώρα για τον Φίνικα, προσπαθεί να βγει από τα πλάγια. Γύρισε μπάλα πιο πίσω. Θα γίνει τώρα μια βαθιά σέντρα. Μποζόγλου θέλει να περάσει. Βάζει ο αγαπητός στα πόδια του. Θα πάρει φάουλ. Να λοιπόν οι αλλαγές του Γιάννη Παπαδόπουλου που έδωσαν σίγουρα μπροστά λύσεις στην επιθετική γραμμή του Φίνικα και με τον Ματακίδη από το 66 να προηγείται εδώ στην Κρυθιά το Ελίσποντο με 1-2. Η μπάλα πίσω στον Δαμασκηνό. Είμαστε στο 68 και οι λύσεις ήρθαν για το Φίνικα από τις αλλαγές του Γιάννη Παπαδόπουλου. Με γκολ του Ματακίδη από το 66, ο Φίνικας κάνει την ανατροπή και προηγείται με 1-2. Έτσι λοιπόν, Ελίσποντο Σκυθιάς, Φίνικας Πολύγνης 1-2 μπροστά. Τώρα για να δούμε με τον αγαπητό να θέλει να περάσει εκεί τους αμυντικούς του Φίνικα. Κόβεται όμως στη συνέχεια. Αλλά τι έχει δείξει φάουλ ο Τονίδης. Για με αυτό το φάουλ τώρα που θα πάρει ο Μελικάς θέση, θα το εκτελέσει. Θα γίνει μια σέντρα, απλώνει όμως τα χέρια του έγκαιρα, στην έξοδο στο πρώτο δοκάριο ο Μιλωνάς και μαζεύει. Πλησιάζουμε τα 70 λεπτά, ακόμα 20 λεπτά. Ελίθιο από το Σκυθιά Πίνικα Πολύγνη για το δεσμό του κυπέλου τη τέταρτη φάση 1-2.
Εδώ στο πάρει την μπάλα ο σκόρε του 1-2. Και το Φινίκα προσπαθεί να τρέξει μπροστά. Τρέχει και ο Μιλωνάς. Τρέχει να διεκδικήσει την μπάλα και ο παίκτης του Φινίκα, αλλά δεν θα προλάβει. Θα καταλήξει πίσω για το Δαμασκηνό. Ο Φινίκας που βρήκε τις λύσεις στις αλλαγές του Γιάννη Παπαδόπουλου και άλλαξε με ανατροπή το σκορ, παίρνοντας τον πρώτο λόγο μέσα στην κρυφιά η ομάδα της Πολύχνης. Πλάγιο. Είμαστε στο 71 και οι λύσεις για τον Γιάννη Παπαδόπουλο ήρθαν από τον πάγκο, αφού σίγουρα πέρασε έμπειρους παίκτες και άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα. Έτσι με ανατροπή ο Φινίκας προηγείται με 1-2 με σκόρο το Ματακίδη από το 66 που έπιασε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα του Δαμασκηνού. Έτσι λοιπόν ο Φινίκας τώρα πλέον έχει τον πρώτο λόγο. Σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, οι δύο ομάδες δοκίμασαν αρκετούς παίκτες που είχαν λιγότερη συμμετοχή. Αν και έκανε καλή αρχή η ομάδα της Κρυφιάς, αντέδρασε άμεσα ο Φινίκας και συνέχεια είναι αυτός που προηγείται με ένα 2-2. Τώρα έχουμε, για να δούμε τι έχει δείξει πάνω στο Χατζηλασκαράκι. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για την Κρυφιά που προσπαθεί βέβαια να ζητήσει, αν μπορεί, την ισοφάριση αφού απομένουν 20 λεπτά ακόμη. Σε ένα παιχνίδι που δείχνει ότι προσπαθεί κάθε ομάδα, με όσες αλλαγές έγιναν, να δείξει το δικό της κίνητρο. Σας είπα, ο Φινίκας μεταμορφώθηκε στη συνέχεια, παίρνοντας έμπειρους παίκτες. Έδωσε ο Παπαδόπουλος νεαρούς αρκετούς, έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα. Αλλά συνέχεια όμως ήρθε με την είσοδο του. Μετά από κόρνερ, ο Ματακίδης να κλέσει την μπάλα από τους αμυντικούς, να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 1-2. Για να δούμε όμως αυτό το φάουλ τώρα για τον Μίλκα. Σε καλό σημείο για την Κρυφιά. Ψάχνει προφανώς την ισοφάριση. Για να με το σούτ θα γίνει απευθείας μπάλα σε σώματα, δεν θα περάσει μπάλα. Επιμένει τώρα να επιχειρήσει νέα σέντρα. Θα γίνει ένα σούτ εκεί, αλλά η έξοδος του Μιλωνά θα μπλοκάρει την μπάλα. Κατοχή σε προσπάθεια από τον Θεοχαρόπλο. Για να δούμε τώρα αυτήν την αντεπίδεση τώρα για την ομάδα που βγαίνει τώρα μπροστά, η ομάδα του Φινίκα. Θέλει να καθαρίσει την πρόκληση και κάνει απίστευτη ευκαιρία να τελειώσει το σημερινό αγώνα, αφού βγήκε έξω, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση λίγο από το δοκάρι της εστίας του Δαμασκηνού out. Στο 73. Μια κεφαλιά τώρα στο χώρο του κέντρου. Πετάγεται ο Γιαμπατζόγλου. Πήγε και ο Δημητριάδης. Πλάγιο την Κρυφιά. Για να δούμε αυτό το γκολ του Ματακίδη, αν θα κρίνει το παιχνίδι. Παπού και οι δύο ομάδες δείξανε κατά διαστήματα ό,τι καλύτερο μπορούσαν να δώσουν. Έκανε καλό ξεκίνημα η ομάδα της Κρυφιάς. Προηγήθηκε, είχε ευκαιρία να ξεφύγει. Δεν το έκανε. Βρήκε στη συνέχεια τις οροπίες ο Φινίκας, ισοφάρισε πρώτα με τον Μπίνα και στη συνέχεια ήρθε το 1-2 από τον έμπειρο Ματακίδη για να βάλει μπροστά με ανατροπή την ομάδα της Πολύχνης στο σκόρο. Για να δούμε το διάστημα που απομένει. Οι δύο ομάδες, αν και έχουν το μυαλό τους βέβαια στο δεσμό του πρωταθλήματος, αλλά σίγουρα και το κύπελλο είναι ένας δεσμός που έχει σίγουρα πάντα εκπλήξεις και κίνητρο. Να δούμε αν θα μπορέσει η Κρυφιά που καλείται να προσπαθήσει να βρει τις ισορροπίες αν μπορεί στον αγώνα. Αγαπητό στις κόντρες. Πλάγιο από τον Μπόζογλου. Διαμαρτυρίες τώρα εδώ για την Κρυφιά. Εδώ κάποια ένταση βέβαια, αλλά δεν χρειάζεται να έχει συνέχεια. Πλάγιο επεκτελείται τώρα τον Μπόζογλου. Το σούτ απευθείας. Ο Δαμασκηνός δεν αφηδιάστηκε παρά την πρόθεση από τον Γιαμπατζόγλου.
Βλέπω και εκνευρισμένο σίγουρα τον σκόρε του 1-0 τον αγαπητό προς τον επόπτη. Τον Κρυσταυρίδη προφανώς για το πλάγιο που ζήτησε. Ο Αράπης σε λίγο ετοιμάζεται να μπει. Μια ακόμη αλλαγή για την Πολύχνη. 75 λεπτό. Ελίσποντος Κηδιάς, Πίνικας Πολύχνης, πάντα 1-2. Εδώ Παναγίνα σούτα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα είναι πίσω για το Δαμασκηνό. Θυμίζω τον αγώνα που ακούτε, θα το προσφέρει η Εταιρεία Εμπορίων Φρούτων και Λαχανικών Β46 με τροφοδότηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, χοντρική, στην κεντρική αγορά της Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, υπεύθυνο Ηλίας Μουστάκας, 6976-810-092. Άριστη ποιότητα φρέσκα φρούτα και λαχανικά στους καταναλωτές με υπευθυνότητα και εμπειρία. Σας προσφέρει σίγουρα ένα παιχνίδι που έχει, όπως είπαμε, σίγουρα το δικό του ενδιαφέρον, παρόλο που και οι δυο μας προσπαθούν να δείξουν ό,τι καλύτερο. Ο Αράπη μπαίνει τώρα στο 76. Μια ακόμη αλλαγή. Μπόσογλου. Φεύγει ο Παπαδόπουλος. Στο 76. Κατοχή της μπάλας για το Φίνικα, από αριστερά. Προσπαθεί η Κρυθιά να πιέσει, για να δούμε. Διεκδικεί ο Στεφανής την μπάλα. Ζητάνε φάουλ εδώ, αλλά διεκδικήσει η φάση, έδιωξαν εκεί τους Πολύχνης. Μια μπαλιά τώρα στο βάθος, για να δούμε. Θέλει να πάει στην μπάλα, πήγε να ολοκληρώσει ο Μιλωνάς. Θέλει να σταματήσει εκεί, στην ενέργεια που πήγε να γίνει. Νέο κατοχή, νέες αντιδράσεις τώρα για την Κρυθιά. Για να δούμε. Για δούμε. Κατοχή για το Φίνικα. Και αντιδράσεις προς τον πρώτο βοηθό, τον Ανδρέα Κισταυρίδη. Από τους γηπεδούχους. Μια ένταση που έρχεται σχεδόν 15 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Στο 77 προς 78 βαδίζουμε. Για δούμε αυτό το κόρνερ. Μπίνας. Δοκιμάζει τη σέντρα. Η κεφαλιά φάουλ. Φάουλ για τον Λίσποντο. Μιλωνάς, θα κάνει βαθιά παλιά. Πετάχτηκε εκεί. Προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Γύρισε προηγουμένως και ο... Ματακίδης εκεί, αλλά έχουμε ένα φάουλ τώρα που είναι για τους γηπεδούχους. Μιλωνάς γεμίζει, προσπαθεί τώρα να κλέψει την μπάλα. Ευκαιρία! Γκολ! 2-2! Να η Κρυθιά που απαντάει! Εδώ έγινε η διεκδίκηση, έκλεψε την μπάλα ο Στεφανίδης και κάνει το 2-2, τεινάζοντας το παιχνίδι στον αέρα. Να εκεί που δεν το περίμενε κανένας, έρχεται και ξεσηκώνεται στο 79. Να που το παιχνίδι γίνεται ντέρμπι, εκεί που βλέπαμε τις ισορροπίες να είναι μοιρασμένες. Από τις αλλαγές με στο Στεφανίδη που έκλεισε την μπάλα από τον Μιλωνά και έγινε το 2-2. Τελευταίο καυτό δεκάλεπτο για τα 90 λεπτά, με δυο ομάδες πλέον να ανεβάζουν τους τόνους στο αγώνα. Εδώ βγάζει την μπάλα έξω. Προσπάθεια και το Φίνικα να γίνει κάποιο σουτ. Εδώ πήγε ένα σουτάρι, δεν πέρασε. Ένα σουτ από μακριά και έχουμε κόρνερ. Να λοιπόν 10 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα, το παιχνίδι γίνεται ντέρμπι και over, όπως λέμε δημοσιογραφικά, αφού κατάφερε η Κρυθιά να ισοφαρίζει με το Στεφανίδη, ο οποίος έκλεψε την μπάλα από το Μιλωνά, έκανε το διαγωνιστικό σουτ και την έστειλε στα δίκτυα 10 λεπτά πριν το φινάλε για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα σε 2-2. Από εκεί και πέρα οι αλλαγές σίγουρα έδωσαν μεγαλύτερη κίνητρο με τις δύο ομάδες να ανεβάζουν στροφές και πλέον να κάνω το παιχνίδι στο δεκάλεπτο ντέρμπι στην κυριολεξία για να δούμε ποιος θα περάσει στην επόμενη φάση.
Έτσι λοιπόν, ενίσχυτο Σκυθιά, Πίνη Κασπολίνη 2-2. Και η συνέχεια αναμένεται μέχρι το τέλο να γίνουν μάχε. Μιλωνάς, δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Για να ψάχνουν ένα τρίτο γκολ, για να δούμε. Εδώ ανοίγει την μπάλα. Προσπάθησε να μπει, πήγε να κλέψει ο Μπέτσης Κρυδιάς από την τρόφωση του Μίλκα εκεί. Για να δούμε τώρα και οι δύο ομάδες τα δίνουν όλα για ένα τρίτο γκολ και μαζί για την πρόκληση. Μάχη σώμα με σώμα. Οι καθαρές σκέψεις και σίγουρα οι ουσιαστικές κινήσεις θα φέρουν την πρόκληση στον νικητή του παιχνιδιού. 2-2. Απάντησε η ομάδα Σκριθιάς στην αντεπίθεση που βγήκε εκεί έξυπνα στο 79, 10 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Η αλλαγή για το Στεφανίδη της Σκριθιάς έφερε στα ίσα και τώρα το παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο έγινε ντέρμπι στην κυριολεξία, αφού και οι δύο ομάδες ζητάνε το τρίτο γκολ και την πρόκληση. Ο Φίνικας μπροστά! Εδώ χάνει ευκαιρία, αν είναι δυνατόν. Δεν μπόρεσε τελικά ο Δημητριάδης. Να λοιπόν που ανεβάζουν τους τόνους οι δύο ομάδες μετά τις αλλαγές και σίγουρα το παιχνίδι στο τελευταίο 15 λεπτό έγινε over, όπως λέμε, αφού και πλέον μετά από ένα ανοιχτό παιχνίδι που είδαμε και με παρά τις πολλές αλλαγές, Φίνικας Πολύνης και Κρυθιά ή Κρυθιά και Φίνικας πλέον τα ζητάνε όλα για να πάρουν εύκολα δύσκολα αυτή τη μεγάλη πρόκληση μετά τα 4 γκολ. Και από εκεί και πέρα το φινάλε αναμένεται να είναι δραματικό για την ολοκλήρωση του αγώνα. Κατοχή της μπάλας τώρα από δεξιά με πρόθεση του Μπίνα. Λάθος, βγαίνει ο αγαπητός, αλλά προλαβαίνει. Καλύπτει όμως ο Παπαδημητρίου. Μπροστά ο Φίνικας, που οργανώνεται. Για να δούμε. Πάει να πέρασει παλιά. Οι κόντρες, βάζει τα πόδια του, πάει να γίνει κάποιο λάθος. Όποιος κάνει το λιγότερο λάθος ή όποιος μπορέσει να εκμεταλλευτεί εδώ μια σέντρα τώρα που γίνεται, βλέπει την πορεία ο Μιλωνάς και ο Δαμασκηνός τον αφήνει να καταλήξει out. Είπαμε, η πίεση βέβαια εκεί που βλέπαμε το μεγαλύτερο διάστημα να είναι ανοιχτό το παιχνίδι και παρά τις αλλαγές, είδαμε ότι πλέον εδώ που φτάσαν τα πράγματα και οι δύο ομάδες θα ζητήσουν την πρόκληση. 82 λεπτά δείχνει το χρόνομετρο. 8 λεπτά ακόμη για να συμπληρώσουμε τα 90. Κρυθιά και Φίνικας στα ίσα για μια θέση στην επόμενη φάση. Εδώ προσπάθησε να περάσει, αλλά κατέληξε σε πλάγιο. Εδώ για να δούμε το σουτ που έγινε. Η μπάλα πήρε ύψος. Προσπαθεί να διεκδικήσει ο αγαπητός. Εδώ ζητάνε φάουλ που κερδίζει η ομάδα της Κρυθιάς. Έχει την μπάλα. Να λοιπόν, καμιά φορά πώς έρχονται τα πάνω κάτω. Καμιά φορά και καμιά φορά. Είπα τα μάτια. Έχουμε φάει τον κόλο τώρα. Μίλκας. Δοκιμάζει το σουτ παράλληλα. Ευκαιρία εδώ. Γκολ! Γκολ! Για την Κρυθιά. Απίστευτο! Και όμως αληθινό. Να λοιπόν η Κρυθιά καταφέρνει, φίλες και φίλοι, με το Μιλωνά που την έσπρωξε στα δίκτυα να κάνει κάτι απίστευτο. Μετά την εκτέλεση πάω 3-2. Στο 84. Απίστευτα πράγματα έγιναν. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε πραγματικά over, όπως είπα, και τελικά δεν δικαιώνομαι που είχα την ευκαιρία να απολαύσετε. Έγινε το φάουλ. Ο Μετακουνάκη έσπρωξε την μπάλα ο Μιλωνάς στα δίχτυα. Δεν μπόρεσε εκεί του Μιλωνά. Και έτσι 3-2 η Κρυθιά παίρνει τον πρώτο λόγο 5 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Με κομμένη την ανάσα. Όποιος αντέξει. Τελευταίο πεντάλεπτο. Ντέρμπι με φοβερή ανατροπή σε ένα ψυχωμένο δεύτερο ημίχρονο. Παιχνίδι που σας προσφέρει η Εταιρεία Εμπορίων Φρούτων και Λαχανικών, τροφοδότης σε όλη την Ελλάδα, Β46, στην κεντρική αγορά της Λαχανοαγοράς, με άριστη ποιότητα στους καταναλωτές. Ηλίας Μουστάκας, 69-76-810-092. Και πλέον πάμε για τα τελευταία δραματικά λεπτά του αγώνα, που πλέον λογική δεν υπάρχει. Να, που κανένας δεν περίμενε έτσι. Αν και ο Φίνικας βρήκε τη δύναμη να περάσει μπροστά, αλλά δεν είχε πει η Κρυθιά, φαίνεται, την τελευταία δικιά της λέξη που κατάφερε να κάνει ένα ξέσπασμα μέσα σε λίγα λεπτά.
Να λοιπόν ένα ταξίδι που να δούμε που πάει να συνεχιστεί. Για τους γηπεδούχους. Η μπάλα δεξιά. Γύρισε τώρα πίσω ο παίκτης του Φοίνικα. Απίστευτα πράγματα γίνονται σε ένα δεύτερο ημίχρονο που κανένας δεν θα τον περίμενε έτσι. Τελευταίο πεντάλεπτο. Ελίσποντος Κρυδιάς, Φοίνικας Πορίνης 3-2. Απίστευτα πράγματα, φίλες. Ένας Ελίσποντος Κρυδιάς που κατάφερε να δώσει τη δικιά του απάντηση εκεί που ήταν πίσω, όπως λέμε, με τη σκανδάλη στον κρόταφο. Ήρθε μέσα σε 2-3 λεπτά να γυρίσει το παιχνίδι από 1-2 και να το κάνει 3-2. Τελευταία λεπτά. Στο 86 μπήκαμε. Πλάγιο τώρα με τον Τσιναρίδη. Κατοχή της μπάλας. Για να δούμε. Προσπαθεί ο αγαπητός. Νέο πλάγιο. Μετά άμα θα τα είδες εκεί που το βλέπεις χαλαρά, είδες πως πήρε φωτιά. Αλλά είδες πως πήρε φωτιά. Που το βλέπεις κούτσα κούτσα. Κατοχή για τον Ελίσποντο που κρατάει την πρόκριση. Και σίγουρα παίρνει μεγάλη αξία όταν παίζει και μια ομάδα πιο πάνω κατηγορία. Αλλά να δούμε τι μπορεί. Και βαδίζει, πώς λέμε, βήμα-βήμα. Παρά τις απουσίες. Για να δούμε ο Φοίνικας αν θα μπορέσει να αποβάλει αυτή την... Εδώ ζητάνε προφανώς ανατροπή για πέναλτι η γηπεδούχη. Το σουτ που γίνεται, ευκαιρία εδώ για να σφραγίσει η Κρυφιά την πρόκληση, δεν θα γίνει. Σημαντική φάση. Μπράβο. 87 λεπτά, 2,5 λεπτά ακόμη, με κομμένη την ανάσα. Μπράβο. Για το δραματικό φινάλε, στον αγώνα που είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε, σε ένα γεμάτο και απίστευτο δεύτερο ημίχρονο, με κατάθεση ψυχής. Από Κρυφιά και Φοίνικα Πολύγνης. Ξεσηκώνεται ο κόσμος της Κρυφιάς που είδε την ομάδα του αν και με το όπλο που λέμε στην πλάτη, αλλά τελικά είχε αντίθετη γνώμη η γηπεδούχη. Για να δούμε αν ο Φοίνικας μπορέσει στα τελευταία λεπτά που πέρασε μπροστά, έκανε την ανατροπή, αλλά δεν υπολόγισε προφανώς την πίεση και το ρίσκο των γηπεδούχων. Να λοιπόν μια ακόμη ομάδα Α κατηγορίας από Β ομάδα όπως είναι η Κρυφιά που είναι έτοιμη να πετάξει μια ακόμη ομάδα Α κατηγορίας και σίγουρα αυτό είναι που παίρνει διαστάσεις. Κατοχή τώρα εδώ. Αγαπητός, φάουλ. Σίγουρα πιέζει ο Φοίνικας. Βλέπετε κάποια σπροξήματα, κάποια νεύρα. Για να δούμε. Στο 88 τα νεύρα τεντώνονται αλλά δεν χρειάζεται να έχουν συνέχεια. Εδώ βλέπετε μια σύραξη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να χαλάσει το παιχνίδι τώρα στο τέλος. Είδες καμιά φορά και βλέπουμε αυτό που σας λέω. Κάποια πράγματα που υπήρχαν ηρεμία να έρχεται η καταιγίδα. Οι πιο ψύχρεμοι καλό θα είναι να ηρεμήσουν τους τόνους, να πέσουν. Μπαίνουν και οι προπονητές και ο Ιβο Πάντσεφ και ο Παπαδόπουλος για να ηρεμήσουν τους παίκτες τους. Ας κρατήσουμε τη θετική πλευρά σε ένα παιχνίδι που μας έδωσε σίγουρα για ακόμη μια φορά πώς πρέπει να βλέπουν οι ομάδες. Το ποδόσφαιρο. Τελευταίο λεπτό για τα 90. Είμαι σίγουρος ότι δεν το περίμενε κανένα αυτό από τους πιο αισιόδοξους οπαδούς της Κρυφιάς. Δεύτερη ομάδα Α κατηγορίας πέφτει θύμα από ομάδα Β. Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον Φοίνικα. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Για να δούμε. Ο Φοίνικας προσπαθεί έστω και στο τέλος να μείνει όρθιος εφόσον μπορεί. Μπόσογλου θα πάρει θέση να εκτελέσει το φάουλ. Όλοι μπροστά του Φοίνικα. Βλέποντας τα περιθώρια να τελειώνουν. Για να την εκτέλεση. Το κάτι φαίνεται λέει ο Μιλωνάς τον είδη. Κάρτες εκεί που έβγαλε. Φύγανε βροχή αλλά καλό θα να ηρεμήσουν. Να μην ξεφύγουν τα νεύρα. Δεν υπάρχει λόγος.
Εδώ στον πάγκο, βγάζει, αλλά δεν μπορώ να δω. Του Φίνικα έβγαλε σε παίχτη. Τεντώθηκαν λίγο τα νεύρα, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Μπόσογλου, 90 λεπτά συμπληρώνουμε, πάμε πρώτα λεπτό των καθυστερήσεων. Απίστευτο παιχνίδι, παρακολουθήσατε αποκλειστικά από την Κρυθιά. Λίσποτος Κηδιάς, Φρίγκας Πολύγνης 3-2. Να δούμε αν θα είναι και το τελικό. Μπόσογλου, η σέντρα, η κεφαλιά από όλους. Προσπαθεί κάποιος παίκτης του Βίνικα να διεκδικήσει την μπάλα. Ένα σπρόξιμο παίζεται, λέει, με την μπάλα βγαίνει έξω. Μπόσογλου ξανά σέντρα. Μια κεφαλιά, ένα αέρια. Βγαίνει ο Δαμασκηνός, διώχνει. Προφανώς γιατί είδε ότι πήγαν να πιέσουν εκεί. Μπροστά όλοι Πολύγνη. Πρώτα λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Φοβερή αγωνία. Παιχνίδι χωρίς ανάσα που λέμε και με αγωνία έως το τέλος. Εδώ τώρα για να δούμε. Στεφανίδης βγάζει την μπάλα έξω για να μπακρύνει. Πλάγιο το Φινίκα. Προσπαθεί να ρισκάρει γιατί βλέπει το χρόνο τον πιέζει. Αν μπορεί να αποφύγει την έκπληση και τον αποκλεισμό του κυπέλου. Από μακριά το σουτ, για να δούμε. Μια σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Αυτό δεν γίνεται, φίλε. Έγινε κι όμως εδώ. Να, απίστευτα πράγματα. 3-3. Ισοφαρίζει ο Φίνικας στις καθυστερήσεις. Στο 92. Απίστευτο φινάλε. Έκλεψε την μπάλα στην κεφαλιά. Ο παίκτης εκεί του Φίνικα ισοφάρισε και πυροδότησε το παιχνίδι κυπέλου. 3-3. Για να δούμε. Μπροστά ο αγαπητός. Εδώ προσπαθούν οι παίκτες του να διώξουν τις Πολύγνης. Οι κόντρες. Μπίνας προσπάθησε. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να μας προσφέρει μέχρι το τέλος των καθυστερήσεων. Μετά τα απίστευτα πράγματα που είδαμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο. Μπόσογλου. Βαθιά παλιά. Offside. Μιλωνάς προσπαθεί να φύγει τώρα μπροστά. Εδώ ήταν χέρι, τελικά πέναλτι. Τι έχει δείξει, πέναλτι. Για να δούμε. Κάρτα και τι έχει δείξει. Όχι, τελικά έδειξε φάουλ. Ήταν απ' έξω. Για να δούμε. Για να δούμε στο τέλος τι μπορεί να συμβεί. Κανένας δεν περίμενε αυτή την απρόβλεπτη εξέλιξη. Με δυο ομάδες ένα τέτοιο μίκρονο να το κάνουν πραγματικά ντέρμπι. Εκεί που είδαμε ένα σε γενικές ομολογουμένο πρώτο ημίχρονο, μέτριο. Να δούμε. Μίλκας μπαίνει θέση. Για να δούμε την τύχη της φάσης αυτής. Στο 93 προς 94. Αγωνία χωρίς τέλος. Μίλκας σουτάρει. Κιμπόλ! Απίστευτο! Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά! Συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται! 4-3! Να! Ναι! Πέρασε η μπάλα τα σώματα! Μίλκας να το πιει στο ποτήρι! 4-3! Πραγματικά είδαμε αγγλικό παιχνίδι! Σήμερα εδώ! 4-3! Με το Μίλκα να περνάει την μπάλα πάνω από τα σώματα, να νικάει το Μιλωνά και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων να γίνεται κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Και νομίζω είστε πολύ τυχεροί οι τηλεθεατές που είδατε ένα παιχνίδι που για πολλούς μπορεί να μην είχε τις συγκινήσεις, αλλά το δεύτερο ημίχρονο έγινε πραγματικά ρεσιτάλ θεάματος. Παίρνει φωτιά η Κρυθιά εκεί που πραγματικά δεν περίμενε κανένας και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε με την πρόκριση της Κρυθιάς με αυτόν τον απίστευτο τρόπο. Σίγουρα αξίζει συγχαρητήρια στην γηποδόχο ομάδα που πραγματικά έκανε, αλλά και στο Φίνικα που τα έδωσε όλα μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Συζήσανε το σημερινό παιχνίδι του κυπέλου, μην ανάφωνοι, γιατί είδαμε ένα φοβερά απρόβλεπτο δεύτερο ημίχρονο. Η Κρυθιά συνεχίζει να ζει το όνειρο. Πέταξε μια ακόμη ομάδα Α κατηγορία και προχωράει στο δεσμό του κυπέλου. Σταύρος Μιλωνάς μας μιλάει αποκλειστικά κατάθεση ψυχής, σκόρερ, βλέποντας την ομάδα πλέον να φουλάρει για όλα. Καλησπέρα Σταύρο, συγχαρητήρια. Καλησπέρα καταρχήν.
Ξέραμε ότι περιμέναμε βασικά ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας. Εμείς σήμερα η ομάδα βρέθηκε με πολλές ελλείψεις. Υπήρχαν πολλές ελλείψεις στο αγωνιστικό χώρο. Καταθέσαμε ψυχή με όσους παίκτες είχαμε. Και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Η Κρυθιά αρχίζει να βρίσκει τα πατήματα της σιγά-σιγά και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Πιστεύω και παιχνίδι με παιχνίδι θα βρούμε τον δρόμο μας. Τώρα, το κύπελο είναι μια δεύτερη φάση. Πιστεύεις ότι παίρνει αξία για εσάς γιατί η ομάδα θέλει να προχωρήσει και γιατί όχι να βρεθεί σε ένα τελικό? Ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Σίγουρα ο τελικός είναι μεγάλη υπόθεση και μακρύς δρόμος. Έχω βρεθεί σε τρεις και ξέρω πως είναι. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Πιστεύουμε βήμα-βήμα θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε στόχο το πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα. Θέλουμε να είμαστε σοβαροί και την Κυριακή να πάρουμε το παιχνίδι. Και δείξαμε ότι όλοι οι παίκτες που βρίσκονται στην Κρυθιά είναι έτοιμοι για κάθε παιχνίδι να μπουν μέσα και να τα δώσουν όλα. Τώρα, σκοράρες που δεν θα σας αφιερώσω στο γκολ πέτυχες. Τίποτα, το γκολ το αφιερώνω στο κοριτσάκι μου. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ όμορφη στιγμή, επιτέλους βρήκα και το πρώτο γκολ με την Κρυθιά. Από εκεί και πέρα ήταν γκολ που χρειάστηκε την ομάδα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Τίποτα τώρα, αυτό. Σταύρο, είδαμε το πρώτο ημίχρονο μοιρασμένο. Τι άλλαξε στο δεύτερο και είδαμε έγινε over, που λέμε εμείς δημοσιογραφικά. Άνοιξε το παιχνίδι, σοφαριστήκαμε, δεν είχαμε και επιλογή και μετά το 1-2. Και οι δύο, ναι. Σίγουρα, αν και έχουμε δύσκολα παιχνίδια την Κυριακή και οι δύο, θέλαμε την πρόκριση. Άνοιξε το παιχνίδι, βρέθηκαν τα γκολ, ναι. Είμαστε συγκεντρωμένοι, ήμασταν φόκους, μας βγήκαν οι φάσεις και πήραμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πέτρος Μακρύδης έκανε κατάθεση της ψυχής, μπήκε στην αγαπημένη ομάδα τον Ελίσποτο και τη βλέπει χαρούμενη, παίρνοντας διπλή αξία μια τέτοια μεγάλη πρόκληση. Πέτρο, καλησπέρα. Αν και ήθελε να σχολιάσει, αλλά αυτό που μετά είναι η πρόκληση. Δεν πειράζει, σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα. Τι έκανε σήμερα, τα έκανε άνω κάτω. Είχαμε μεγάλες ανατροπές και από τις δύο ομάδες. Εντάξει, ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτή η ομάδα έχει βάθος, έχει μέταλλο που μπορεί έχει να κάνει μέταλλο. Πράγματα. Έχει μέταλλο, ήμασταν σήμερα πολύ δεμένοι και μας βγήκε και πήραμε την πρόκριση. Τώρα πώς θα νιώσεις που έπαιξες, γιατί... Μετά από πολλά χρόνια. Έτσι, ναι. Και είναι και για σένα μια ξεχωριστή εμπειρία. Ναι, ήθελα πολύ να παίξω για την ομάδα, για το χωριό. Δεύτερο χωριό σχεδόν. Δεύτερο χωριό σου. Τι θέλει να πει στον κόσμο της Κυριακής που μας βλέπει. Σ' αγαπά και τον αγαπάς. Και εννοείται τους αγαπάμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Μέσα έξω έρχονται παντού. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Ωραία. Τώρα παίρνετε και ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας και περιμένουμε να δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Για μια Κρυθιά που είναι ικανή σίγουρα να γυρίσει σελίδα. Ο στόχος είναι από την αρχή ήταν το πρωτάθλημα. Καλή τύχη. Και το αξίζει αυτό και για τη διοίκηση, για την προσπάθεια που κάνει. Μεγάλο αγώνα για το χωριό και για την ομάδα. Και παίζουμε για όλους, για τον κόσμο, για τη διοίκηση και για τη φανέλα. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν θες να εκφράσεις τίποτα άλλο, αλλά το χαμόγελο. Ευχαριστώ πολύ. Την χαρά που έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να γιορτάσουμε την νίκη τώρα. Ωραία, ευχαριστώ. Σε προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε ο Φίνικας που τελειώνει το ταξίδι του κυπέλου εδώ και ρίχνει πλέον το βάρος στο πρωτάμα. Μάριο Αράπη θα μας πει αν και η ομάδα του γύρισε το παιχνίδι. Στο τέλος όμως δέχτηκε τα γκολ και αποκλείστηκε. Καλησπέρα, γόρι μου. Καλησπέρα. Σταθήκαμε άτυχοι, μπορώ να πω, γιατί αν και ισοφαρίσαμε στο τέλος, δυστυχώς φάγαμε τον γκολ έτσι όπως προήλθε. Πιστεύω ότι... Κρίθηκες λεπτομέρειες, θα γίνουμε πιο δυνατοί από αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου και σαν ομάδα το γενικά. Το βάρος στο ποτάλιμα, πλέον στροφή ξεκάθαρα, σε ένα δύσκολο. Σωστά. Θα τα δώσουμε όλα, γιατί έχουμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής προθέσεις μας στο πρωτάθλημα, που είναι η άνοδος και αυτό θέλουμε όλοι. Γιατί ο Φίνικας πρέπει να πάει στην Α1, δεν είναι ότι θέλουμε μόνο, αλλά πρέπει. Οπότε στρέφουμε στο πρωτάθλημα, ξεκάθαρα. Μάρια, ένα ταξίδι μαγικό που τελειώνει εδώ, με ψηλά το κεφάλι. Με ψηλά το κεφάλι, ήρθε πως ήρθε, αλλά είμαστε υπερήφανοι πρώτα απ' όλα για την ομάδα. Και ας έρθουν τα αποτελέσματα. Και ένα μεγάλο συγγνώμη για τον κόσμο του Φίνικα που έφυγε στεναχωρημένο στο τέλος. Συγγνώμη. Ως ομάδα, ναι, οφείλουμε να το πούμε. Στροφή στο πρωτάμα που εκεί πλέον θέλετε να ολοκληρώσετε. Ξεκάθαρα την νίκη, να μας βρουν οι διακοπές πρώτα απ' όλα πρώτους και μετά με κάθε παιχνίδι. Αφήνει στην άκρη μια κακή παρένθεση στο σημερινό αγώνα. Και πάτε τώρα στον Άγιο Βασίλειο να ζητήσετε το διπλό. Το διπλό, ξεκάθαρα. Το διπλό. Γι' αυτό πιστεύεις είμαστε. Ότι μπορείτε. Πιστεύω πως ναι, αν είμαστε σοβαροί όπως πρέπει. Πιστεύω πως μπορούμε. Ωραία, να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τις γιορτές.
Πλησιάζω Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Μείνε λίγο στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, μετά τη δηλώση και από τον Μάριο Ράπιν, ολοκληρώνεται ένα παιχνίδι πραγματικά που έσπασε καρδιές. Τα λόγια περισσεύουν. 7 γκολ. Ένα απίστευτα δεύτερο ημίχρονο με κατάθεση ψυχής. Η Κρυφιά κατάφερε να κάνει άνω κάτω το παιχνίδι και στο τέλος να δώσει τις δικές της απαντήσεις, αποκλείοντας μια ακόμη ομάδα που πέφτει θύμα έκπληξης Α κατηγορίας. 4-3 το τελικό αποτέλεσμα, με την ομάδα του Ιβο Μπάντζαφ να πανηγύρει έξαλα αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Να θυμίσω τον αγώνα σας τον πρόσφερε η εταιρεία εμπορίων φρούτων και λαχανικών τροφοδότη σε όλη την Ελλάδα Β46 από το Σωτήρη Καρασαρίδη και από το γήπεδο της Κρυφιάς. Να είστε όλοι καλά, καλές γιορτές.